Να συνομιλήσουμε λίγο με το μέλος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων, η προστασία των ζώων, είναι η κυρία Όλγα Λιάρα. Κυρία Λιάρα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Ακόμα μία ακτινοβία στα Χανιά αυτή τη φορά και η πανελλαδική κατακραυγή είναι γεγονός για ακόμα μία φορά. Η δυσφήμιση του νησιού, επειδή κάποιοι το θέλουν και δεν βάζουν μυαλό, για ακόμα μία φορά είναι γεγονός. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Ναι, να σας πω, λάβαμε ένα τηλεφώνημα στο σύλλογο από μια γυναίκα η οποία μας είπε ότι βρήκε ένα κουταβάκι τραυματισμένο. Αρχικά βέβαια δεν γνωρίζαμε αν είναι πυροβολισμός, ήταν απλά τραυματισμένο. Μας είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια σακούλα με ένα ακόμη το οποίο ήταν ήδη νεκρό και ζητούσε τη βοήθεια έβρεσης κτηνιάτρου, γιατί η Κυριακή είναι κλειστά. Προσπαθήσαμε, βρήκαμε κτηνίατρο, μετέφερε η γυναίκα το κουταβάκι στο κτηνιατρίο που πήγαμε κι εμείς βέβαια. Οι κτηνίατροι κάνανε ό,τι μπορούσαν για να σωθεί, αλλά δυστυχώς ήταν πυροβολημένο στο κεφάλι. Δηλαδή κάποιος σήκωσε όπλο και πυροβόλησε ένα σκυλάκι. Ναι, μάλιστα. Δύο σκυλάκια, γιατί για δύο το άλλο, σκυλάκια. Αν και περιμένουμε την νεκροψία για το, ναι, για το νεκρό... όλα δείχνουν ότι είναι και εκείνο πυροβολημένο, γιατί είχε τρύπες, είχε πληγές στο σώμα του. Όταν λέμε κουταβάκι, μερικών εβδομάδων. Δύο μηνών. Δύο μηνών. Μερικών εβδομάδων. Μωρά. Μάλιστα. Ναι. Μωρά. Σήμερα το πρωί, δυστυχώς, μας ενημερώσαν από το κτηνίατριο ότι υπέκυψε και το δεύτερο. Ενημερώθηκε η αστυνομία για το περιστατικό, εννοείται, σωστά. Εννοείται. Αφού πήγαμε το ζωάκι στο κτηνιατρίο, εννοείται ότι ενημερώθηκε και η αστυνομία. Ήρθανε στο χώρο. Φυσικά συνοδέψαμε και εμείς για να τους δείξουμε και το σημείο. Είδανε το χώρο, πήρανε και το άλλο το νεκρό, το κουταβάκι για νεκροψία. Εντάξει, η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις, και ένα μεγάλο μπράβο, δείχνει αντανακλαστικά, ναι, κινητοποιείται άμεσα. Η διαδικασία, κυρία Λιάρα, από εδώ και πέρα ποια είναι? Λογικά, αφού βγήκε η νεκροψία, ναι, είναι αυταπάγγελτο το έγκλημα. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις στο περιστατικό. Σήμερα το πρωί πήγανε ξανά για έλεγχο του χώρου, ο οποίος χώρος είναι ένα εγκαταλελειμμένα κτίσματα. Αυτό που πρέπει να ήταν κάτι σαν τροφείο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Ναι. Κτηνοτροφείο. Ξαναπήγανε για έλεγχο του χώρου. Ανακαλύψανε και άλλα κουταβάκια, ζωντανά ευτυχώς αυτή τη φορά. Χτυπημένα. Όχι, όχι. Ευτυχώς καταφέραμε, πιάσαμε τα δύο. Κατά τη διάρκεια είδαμε και τρίτο, το οποίο όμως εκεί μέσα είναι κτίσματα, χαλάσματα. Έχει μπάσα, έχει τέλος πάντων λαμαρίνες. Κρυβόταν μέσα, έχει βάτα. Το τρίτο δεν καταφέραμε να το πιάσουμε. Πήραμε τα δύο, πήγανε σε κτηνιατρίο. Βρήκαμε, ευτυχώς, η γυναίκα που βρήκε τα χθεσινά τα κουταβάκια προσφέρθηκε να φιλοξενήσει προς το παρόν τα δύο μέχρι... Βέβαια δεν μπορεί για πολλές μέρες. Ψάχνουμε να βρούμε φιλοξενία και στην καλύτερη περίπτωση υιοθεσία. Μάλιστα. Και δυστυχώς υπάρχουν άλλα δύο στο χώρο εκεί, τα οποία προσπαθούμε και αυτά να τα πιάσουμε. Έχουν πάει και άλλοι εθελοντές και προσπαθούμε να τα πιάσουμε. Για τα οποία επίσης ψάχνουμε φιλοξενία. Μάλιστα. Εντάξει. Ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο σε αυτή την περίπτωση. Ελπίζω η αστυνομία να καταφέρει να βρει τον δράστη. Έχουμε και τη σακούλα η οποία ήταν κλεισμένα, τα κουταβάκια εχθές. Μάλιστα. Ελπίζω να καταφέρουν να βρουν στοιχεία. Εκεί είναι καταλληλημένη, είναι περιοχή με χωράφια. Η γύρω περιοχή δεν έχει πολλά κτίσματα, σπίτια. Ποιος θα σκέφτηκε να μπει εκεί μέσα να πετάξει τα κουτάβια, δεν μπορούμε να το δούμε. Πιστεύω ότι πρέπει, εκτός της αστυνομίας που θα πρέπει να κάνει... Και θα την κάνει τη δουλειά της. Ναι. Όποιος ξέρει το οτιδήποτε... Ναι, οποιοδήποτε γνωρίζει να κάτι. Το κυνήγι λόγω κορονοϊού απαγορεύεται, λόγω καραντίνας. Ναι. Όποιος άκουσε πυροβολισμό, ας ενημερώσει. Μάλιστα. Την αστυνομία. Κυρία Λιάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.